Μ' αρέσει το λάμπο, λαμπό. Δεν είναι πάρα πολύ σε αυτή τη διάθεση που έχουμε σήμερα, είναι Σάββατο. Ευτυχώς ήρθε αυτό το Σάββατο. Ναι, Δημήτρη, ο καιρός χάλασε όμως. Χάλασε, εντάξει, πρόσκαιρα την Παρασκευή. Το Σάββατο έφτιαξε, δεν βλέπεις τον ήλιο. Τι με τον φέρεις αυτό το κεφάλαιο εδώ πέρα, θα τον βγάλω, Δημήτρη. Σήμερα έχουμε μια παρέα, αυτή την όμορφη παρέα. Θες να του δώσουμε ένα όνομα. Βουκεφάλαια. Μπισμπέλη. Τι Μπισμπέλη, μωρ, τι είναι. Βουκεφάλαια Μπισμπέλη. Είναι το άλογο του Μεγάλου Αλέξανδρου. Κανού. Του Μεγάλου Αλέξανδρου. Ναι. Τι να το βάλει. Μα δεν χωράει στην κεφάλα μου, είναι τώρα, ό,τι δέχεσαι να το βάλει. Πριν λίγα λεπτά. Νόμιζα έμπαινε όλο. Α, όχι, δεν έμπαινε όλο. Α, ως εδώ. Ως εκεί. Παιδιά, εντάξει, θα το βγάλω. Αυτό είναι το Madwalk. Είναι από το Madwalk. Ποιο μοντέλο το περπάτησε προς τα πίσω, πήγαινε. Γιατί δεν νομίζω ότι δεν ήταν μοντέλο, ήταν μοντέλο ή καλλιτέχνη. Μοντέλο. Μοντέλο. Μοντέγο. Τι κάνετε, παιδιά, Breaking Mad. Μας λείψατε πάρα πολύ. Μπορεί να μεσολάβει ένα Madwalk, ένα λαμπερό Madwalk που τις επόμενες ημέρες θα το δείτε όλο από την αρχή μέχρι το τέλος. Από τη συχνότητα του Αντένα, φυσικά. Πότε θα γίνει αυτό, 26 Απριλίου. 26 Απριλίου έρχεται στον Αντένα και μετά από λίγες μέρες και στο Mad. Ωραία, προς το παρόν αφήστε το Madwalk. Τώρα αυτό είναι το Breaking Mad. Εμείς είμαστε εδώ, θα περάσουμε μαζί την επόμενη μία ώρα. Γράψτε κάτι στο Twitter, γράψτε κάτι στο Facebook. Έχουμε και YouTube channel, μας βλέπετε και από εκεί live και τα βιντεάκια μας και τα όλα μας. Ακριβώς. Αν γράψετε ένα tweet ή μας στείλετε κάτι στο Facebook αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε, δεν θα δούμε. Σας απαντήσουμε με μια γυμνή φωτογραφία μας. Δική τι Μέρη, σε παρακαλώ. Ω, Δημήτρη. Δημήτρη, εσύ το με μαγιό δεν βγαίνεις. Τι, δεν κάνω πάλι στη θάλασσα, τι, είμαι κλεισμένος το καλοκαίρι. Το κάνεις λίγο private, πιστεύω. Ναι, λίγο private. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνω σε private παραλίες Mary. Που μου έχει παραχωρήσει ο Δήμος Καλυθέας. Καλυθέα παραλία. Και Θρακομακεδόνα. Και στην Κηφισιά κάνεις μπάνιο. Ακριβώς, στο Κεφαλάρι. Καλά, ναι, έχει μια... Πισίνα. Δεν έχω δει εγώ. Βέβαια. Στο Κεφαλάρι της πισίνας έξω στην πλατεία. Πραγματικά, δεν χρειάζεται γιατί μου λένε τίποτα. Έτσι περνάει. Έτσι. Είσαι καλά. Είμαι πάρα πολύ καλά γιατί Φέρουμε. Έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπούλα καταρχήν σήμερα που θα δούμε τα καλύτερα highlights. Τα καλύτερα highlights. Τα καλύτερες εμφανίσεις. Και τα καλύτερα και τα highlights. Και τα highlights. Και από εδώ και από εκεί. Από το Madwalk. Και έχουμε επίσης ναι. τον Ηλία που μπορεί να μας έλειψε. Δεν μας έλειψε καθόλου για την ακρίβεια. Εγώ να ξέρεις, του μίλησα πάρα πολύ άσχημα. Όχι. Δεν με δηλαδή, παίρνει, θέλω να μου κάνεις τώρα δηλαδή, να επικεντρωθείς στην κάμερά σου και να μου πεις αυτό το άσχημο τρόπο που μίλησες του Ηλία. Μίλησα πάρα πολύ άσχημα, το είπα ότι είσαι απαράδεκτος, δεν ενημέρωσε κανένα, σε έβρισε. Με έβρισε. Εγώ του είπα ότι δεν ξέρω τίποτα, εσύ φταίς για όλα. Με έβρισε το κοράκι. Ναι, ναι, σε έβρισε. Και μετά του είπα όμως ότι θα πει περισσότερες ειδήσεις ναι. και ότι θα πει ότι θέλω εγώ και Bieber's και τέτοια, and stuff. Αυτό του έλειπε. του οχετού, του υπονόμου της ελληνικής τηλεόρασης. Αυτός είναι ο υπόνομος. Αυτός είναι ο υπόνομος, αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε στα viral videos αυτής της εβδομάδας, Δημήτρη. Ξεκινάμε λοιπόν με δύο παιδιά τα οποία στον ελεύθερο τους χρόνο θέλαν να μας δείξουν μέσα από το YouTube το βίντεο που φτιάξανε και το ανεβάσαν στο YouTube πώς τρώνε τα ζώα. Εντάξει, τους αγαπώ, είναι epic. Let's see how animals eat their food. Ο τύπος με τα γυαλιά θα κάνει τα ζώα. Ναι, ναι, ναι. Είναι epic. Είναι πάρα πολύ καλό. Η αγελάδα. Ο κροκόδιλος. Σάβρα. Τη σάβρα. Ο τυρανόσαυρος Ρεξ. Πάλαινα. Τι είναι το κρόμ. Μήπως είναι πατάτα. Δεν θυμάμαι. Ναι, σίγουρα. Το καγκουρό. Ο άλλος κλαίει ο καψερός εκεί. Το φλαμίγκο. Ω. Ορεινόκερος. Εντάξει, είναι ούλιδες έτσι, δεν υπάρχει. Καταλαβαίνεις όλο το ζωικό βασίλειο κλαίει αυτή τη στιγμή. Θέλω και εγώ να κάνω έτσι, θέλω να κάνω και εγώ το ορεινόκερο. Από μακριά να ένα βίντεο. Να τρέξω. Ένα ντου. Ναι, με την κεφάλαια εδώ. Ντου, φυλαχτείτε. Να τρέξω με την κεφάλαια. Σε προκαλώ να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο κι εμείς. Εγώ δεν σε προκαλώ. Με όλα τα υπόλοιπα ζώα, γιατί δεν με προκαλείς. Δεν θα τρέξω τελικά, φορά τα κούνι. Γιατί. Φοβάμαι μπέσω. Εκεί βγάλτε το τακούνι. Δεν θέλω, Δημήτρη, να εμφανίσω έγινε, τα πόδια μου. Έγινε one day without shoes, Mary. Πρέπει να το τιμήσουμε και αυτό. Το τίμησα πέρυσι. Τα έβγαλε και τα παπούτσια μου. Από την άλλη, με αυτά τα τακούνια μπορείς να κάνεις απίστευτες χορευτικές κινήσεις σε μία στάση. Όταν περιμένεις το 3.15-3.18. Ναι, ρε παιδιά, το και το 3.28 από εκεί περνάει. 3.28. Είσαι σε μία φάση και δεν να χορέψεις η μέρα σου. Πρέπει να ξεκινήσεις καλά. Τι κάνεις. Να, παίρνεις ιδέες από αυτήν την κυρία στο δεύτερο βίντεο. Τον viral. Epic, κυριούλα. Ξεκινάς νοχελικά τον ώμο. Ξεκινάς αργά βασικά.
καφέ. Θέλω το κεφάλαιο, Δημήτρης, παιδιά. Μην ταράζεστε. Χορεύω τρανς, τρανς. Κοιτάς και λίγο πίσω να δεις αν σε βλέπει κανείς. Βέβαια, ακριβώς. Παίζει να έχει εισιτήριο ή το στρες από το ότι δεν έχω εισιτήριο να την κάνει έτσι, να τη φέρνει σε αυτήν την κατάσταση. Εγώ δεν έχω καταλάβει αν ακούει κάτι. Έλα. Έτσι. Ζήμα στο το αλεύρι. Λες να ακούει, να έχει ακουστικά, δεν έχω καταλάβει. Όχι, δεν έχει ακουστικά, δεν γκρέμονται τίποτα από τη θεία της. Κάνει κινήσεις και το δάχτυλο. Καλά, δεν γίνεται να τα κάνει μόνη της. Και λαδώνει τη μηχανή καλά. Θεούλα. Θεούλα. Θέλω κι εγώ να βγω έξω και να χορεύω χωρίς λόγο. Κι εγώ θέλω. Νομίζω εγώ δεν το κάνω βασικά. Εγώ το κάνω μόνο σε στούντιο. Μουσική, μπήκα μέσα και έπαιζε βανδύ. Εμένα δεν με πείραξε και χόρεψα τρανς. 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 Θα το κλαίμε, παιδί μου, το άλογο! Αν θέλετε ένα ενθύμιο το Mad Walk, μην το φέρετε στο πλατό του Breaking Man. Μάτι ενώ στο 54-121. Για να το κερδίσετε τον υπέροχο μου κεφάλα. Πάρ' το από εδώ, δεν μπορώ, ότι είναι μαύρη καταχνιά. Όχι, δεν είναι. Δεν το θέλω, δεν νομίζω είναι. Ότι φέρνει είναι, φάτσι στο στούντιο. Ζώο, είναι ζώο, όπως γάτα, είναι η κυρία αυτή που θα δούμε στο επόμενο βίντεο, η οποία δεν είναι μία απλή γάτα, είναι σούπερ γάτα. Είναι. Θα έχουμε και repeat. Έκανε τι έκανε κίνηση. Αυτή η γάτα. Ήταν αυτό. Εντάξει, θεούλα. Ήταν δίπλωμα των ποδιών και πήδημα στο κενό. Και εγώ το κάνω αυτό στο σπίτι. Το κάνει. Ναι, βέβαια. Στο σπίτι είπα. Α, στο σπίτι. Ενώ έχω κάπου να πέσω στα μαλακά. Αλλά μπορώ να το κάνω κι εγώ. Άκου να δει. Τέλος πάντων, πάμε ξανά στα ζώα. Γιατί αυτά τα δύο παιδάκια κάνανε κι άλλο πράγμα. Απλά ο Δημήτρης ήθελε να αφήσει λίγο τέτοιο. Λίγο την αγωνία σα. Λίγο την αγωνία σα. Και τα έβαλε πιο μετά. Do you want to see how other animals eat their food? Και βέβαια θέλουμε να δούμε τα υπόλοιπα ζώα. Τι είναι αυτό? Η γάτα. Η άλλη νομίζω ήταν λίγο καλύτερη. Ο αετός. Αχ, το σλόθ! Αχ, κάνει βραδύποδα. Γι' αυτό δεν κουνιέται. Λυκούλη. Μέρη, τι είναι αυτή η βρυγινή. Κάνω κι εγώ το δεινόσαυρο. Εντάξει, κλαίω που κάνει το σλόθ. Να πούμε, αυτά τα ζωάκια είναι πάρα πολύ αργά. Όλη μέρα κοιμούνται και ξύνονται. Σαν ταινία του Δωρία Κυλόπου. Το τσιτά. Νάτος, ο βουκεφάλας. Ο λευκός κραχαρίας. Ο άλλος βασικά που τρώει ανενόχλητος. Ότι... Εγώ δεν θα μπορούσα να κάθομαι εκεί. Γιατί? Ας το κάνουμε κι εμείς, θέλω. Ναι, 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 θα το θέλω, κάνουμε. Θέλω, θα το θέλω. Κάνουμε. Ναι, 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 ναι. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο viral video της εβδομάδας. Μας έκανε να γελάσουμε έτσι. Με να τα σκυλούδια. Τι κάνουν αυτά τα σκυλουδάκια? Τα σκυλούδια έχουν ταλέντο, έχουν ταλέντο, κάνουν τη δημιουργική τους μπάντα και γράφουν τραγούδια. Δημήτρη, χρειάζεσαι πηγόντους φίλους. Δεν το πιστεύω ότι βλέπεις αυτά τα Γιώργο βίντεο. Ζαμπέτ. Ναι. Δεν το πιστεύω ότι βλέπεις αυτά τα βίντεο και περνάς τέλεια. Έλα, και από αυτό μπορούμε να πάμε και στο άλλο βίντεο, το Game of Bones, με αφορμή το καινούργιο τρέιλερ και τα καινούργια επεισόδια του Game of Thrones. Ναι. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα τρέιλερ μόνο με σκυλιά, μόνο με κόκαλα από σκυλιά και μόνο με σκυλιά που φαίνουν. Είναι το σήμα των Game of Thrones, φτιαγμένο μόνο από σκυλί. Αυτό είναι σκυλί που θαλάσσιος ελέφαντας. Μερή, δεν σου θέσει τίποτα το σκυλάκι σου. Μου φταίει. Το δικό μου, Το σκυλάκι σου. Καμένα άτομα τα κάνουν. Οι Λάνιστερ τώρα, αν ακούσουν αυτό, παραδείγματος χάρη το θέμα, δεν μπορούν να νιώσουν περηφάνεια.
Εγώ είμαι και εγώ μια Λάνιστερ, να ξέρεις. Είσαι. Μ' αρέσουν οι Λάνιστερ αυτή η οικογένεια. Είναι και λίγο βέβαια, πρόστιχη. Είναι μεγάλη οικογένεια, πρόστιχη. Και πρόστιχη. Είναι γάτζες. Μεγάλη. Έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή δεν είναι σε ψάχνει. Έχει ένα ρε παιδί μου σεξουαλικό ενδιαφέρον. Ναι. Αυτό ο χειμώνα ήρθε τελικά. Τι σημαίνει με τι χωριάτε. Τώρα καταρχήν μειώνει το 90% του ελληνικού πληθυσμού. Μα και εγώ από χωριό είμαι, Δημήτρη. Βέβαια, όλοι είμαστε από χωριό. Θέλω να μάθω αυτό ο χειμώνα ήρθε στην τρίτη σεζόν. Και βέβαια ήρθε. Γιατί εγώ γι' αυτό θα μάθω να βλέπω και βέβαια, λιώνουν οι πάγοι και αρχίζουν και γίνουν περιπέτειες οι σεξουαλικές. Είχα κουραστεί με αυτό το χειμώνα. Έλατε. Έξω στου αγρού. Στου αγρού, στα λιβάδια, στι παπαρούδε. Κοίτα να δει τι έχω χάσει, ρε παιδιά. Τι είναι το επόμενο, κάποιο κλαίει. Το επόμενο κλαίει. Κλαίει στο διάστημα. Ο κύριος που θα μας δείξει τι γίνεται με το δάκρυ εκεί πέρα πάνω όταν βρεθείς ψηλά. Παγώνει. Πάει προς τα πάνω. Όχι απλά παγώνει. Είναι σαν χυλός αφακές. Τον αγαπώ αυτόν τον κύριο. Είναι ο καλύτερος αστροναύτης που έχουμε δει ποτέ. Έχει σου βγάζει αυτό το δασκαλίστικο. Ναι, ναι, και αυτό έτσι. Τη δεύτερη ώρα καλλιτεχνικά. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι το πόσιμο νερό που θα προσπαθήσει να βάλει έτσι κάτω από τα μάτια του. Το μάτι. Αχ, βρε κύριε, τι κάνετε με το νερό. Νερό είναι, Μέρι. So, just as if I started crying, my eyes αρχίζει και κλαίει τώρα. Και πάνε προς τα πάνω. Δεν πάνε απλά προς τα πάνω. Βλέπεις πως σχηματίζονται. Μένουν εκεί, Είναι σαν σιλικόνη. Α, βγάλετε το πονά τα μάτια μου. Είναι σαν ένας μικρός χυλός. Until eventually it crosses across your nose and gets into your other eye. Ότι αυτά τα δάκρυα δεν τα χάνεις ποτέ, είναι συνέχεια πάνω σου. Σαν να έχει ένα μπλόμπ στη μούρη του. Βρόχα. Θες να βρεθούμε εκεί πέρα πάνω στο διάστημα και να αρχίσουμε να κλαίμε. Γιατί μου το κάνεις αυτό. Γιατί το λες αυτό τώρα. Αχ, τώρα το μάτι μου κάτι με πάει. Θέλεις να σου φτιάξω. Όχι, να σου φτιάξω τώρα τη διάθεση με τα live acts που είδαμε, τα περισσότερα που είδαμε στο MadGook. Live acts νούμερο 1, γιατί θα έχουμε και νούμερο 2, δεν θα έχουμε. Βέβαια θα έχουμε. Για πάμε να τα δούμε. Τι έκανε και έτσι ο Γιώργος Αλκαίος, θυμάσαι. Βέβαια, και φόραγε μια μαύρη μπαντάνα εδώ. Ναι, γιατί λέει τι ήταν το γούρι, δεν ήταν μπαντάνα, ήταν μαντήλι. Α, ήταν μαντήλι. Ήταν το γούρι του. Και έκανε όλο έτσι το χέρι του, σαν να και εγώ ήταν. Το οποίο χέρι το κάνει και ο Κιάμος αυτό. Αυτό. Έχεις πάει, αυτό είναι Τσαλίκης. Δεν έχεις πάει ποτέ Κιαμάρα. Ο Κιαμάρα, όχι, δυστυχώς δεν έχει δέσει ο Θεός να πάω. Είναι επειδή είμαστε στην ενότητα lifestyle, αλλά αυτό τα λέω γιατί να πάμε στην επόμενη. Α, πολύ ωραία. Εγώ έβλεπα το κολάν σου και ήθελα να το κάνω τυχερό μου, γούρι. Δημήτρη. Τι. Συγκεντρώσου. Lifestyle is alive, λοιπόν, καλά καταλάβατε. Η ενότητα εκείνη η οποία αυτή θα σα κάψει με τις πιο ηλίθιες. Ηλίθιες μπορείς να το πεις. Και τι ηλίθιες. Ανόητες ειδήσεις της showbiz. Around the world ειδήσεις εδώ πέρα. Βέβαια, που διαβάσετε κι εσείς και σας έκανα και έτσι να σκεφτείτε, να προβληματιστείτε. Αρχικά, εγώ την ακολουθώ τη Ριάννα, να ξέρεις, στο Instagram. Το έχω πει. Το έχεις πει, φορές. Το έχουμε παιδώσει. Το έχετε παιδώσει, την αγαπώ. Και τώρα σου λέει ότι η Ριρή περιμένει παιδί. Περιμένει νινιρή. Παναγιά μου, τραβάω. Περιμένουν ένα μίνι ριρί. Δεν περιμένει μίνι ριρί, απλά έχει του μπανιάσει. Ωραία, να ξαναδούμε λίγο τη φωτογραφία. Γιατί εγώ θέλω να τη δω. Να τη δούμε λίγο τη φωτογραφία, παρακαλώ. Πολύ. Καταρχήν, μπορεί να έχει βαριστό η μαχιά, μπορεί να έχει πάει για κρέπα. Δεν άλλο. Είναι χαρακτηριστική κοιλιά του νινι ριρί. No woman, no cry, τη βλέπω εγώ, Τριάννα. No woman, no cry. Εντάξει, να σου πω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι έχει ακυρώσει το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές συναυλίες. Ακύρωσε και μία τελευταία τότε, δεν θυμάμαι πού. Στο Vancouver. Ναι. Ναι, δίπλα την Αστόρια. Με κοροϊδεύει αυτό, έτσι. Πείτε, έχει σημασία κάπου. Που ακύρωσε. Πάντων, ακύρωσε, αλλά τι ναι. Λένε. Οι γιατροί λένε ότι έχει λαρυγγίτιδα και ότι πρέπει να ξεκουραστεί και ότι άμα συνεχίσει έτσι θα πρέπει να ακυρώσει όλο το tour. Ενώ η ίδια δεν σταματάει την έξαρση. Ναι, βρε Μέρουλα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Είναι να ευχηθούμε και περαστικά στην αειδό την καλλιτέχνη. Εγώ θα πω ότι η Ριάννα δεν πάσχει από λαρυγγίτιδα. Απλά δεν έχει φωνή, δεν έχει ποτέ. Πώς γίνεται η λαρυγγίτιδα να σου πρίζει το στομάχι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε παιδί μου, μπορεί κάτι να φάγει, εγώ πρέπει να μπέργκερ. Τι να φάγει, αυτό δεν είναι γουρνοπούλα που έχει φάει. Αφού δεν είχε τα χέρια της μέσα στις τσέπες, λίγο έτσι. Δεν είχε, μπορούμε να ξαναδούμε τη φωτογραφία. Πρέπει να είχε πάει τουλάχιστον στα βλάχικα, να είχε πάρει τουλάχιστον τρεις γουρνοπούλες και τέσσερα κοκορέτσια. Αφού το τραβάει αυτό, είναι χούντι, είναι φαρδί. Το χέρι της είναι έξω από τη τσέπη, βρε Μερούλα. Αυτό δεν το αντέξω με την έγκυο Ριρή, να φαντάζεσαι να διανοήσει αυτό το είδος. Ναι, δεν θα ήθελα να γιατί? Το κάνει. Όχι, εμείς θέλουμε. Όχι, πρέπει να βρει τον εαυτό της πρώτα. Δεν είναι έτοιμη. Βέβαια, θα πρέπει να παιδαγωγήσει το παιδί της με πολύ αυστηρές αρχές. Ναι, την ξέρω εγώ. Μην τον βγάλει πέρα... από τα δύο στα τρία με γυμνό. Που ανεβάζει στο Instagram κάτι γλάστρες με πράγματα. Δεν θα πω τίποτα πάνω. Τριεντάφυλλα. Από την άλλη. Εντάξει, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα για όλους τους celebrities γιατί και ο Justin Bieber. Ανέβασε ένα σκίτσο. Είναι η τελευταία φορά που θα βάλεις είδηση για τον Justin Bieber. Έχω κουραστεί να αναλύω τα άπα του Justin Bieber.
Δεν μπορώ άλλο. Και βλέπουμε, μου λέει εδώ, ηχολήπτης μας. Βλέπουμε, ναι. Αυτό το σκίτσο που ανέβασε ο ίδιος στο Twitter account του. Ναι, μπράβο. Το οποίο τον δείχνει να είναι αγκαλιά με μια believer, με μια θαυμάστριά του, αλλά είναι λίγο γυμνή, λίγο φάση. Ναι. Εντάξει, είναι καλοκαίρι. Και κολλαστήκαμε το σκίτσο. Πέστε να με φάτε. Δεν μπορώ να συζητήσω όλο για τον Justin Bieber. Αφήστε τον άνθρωπο να εκφραστεί τελικά. Τι έχεις εσύ για τον Justin Bieber? Δεν έχω τίποτα, αλλά δεν γίνεται να σχολιάζουμε το παραμικρό. Δεν γίνεται να σχολιάζουμε το παραμικρό, Δημήτρη. Φτάνει με τον Justin Bieber. Ο Justin Bieber είναι μια δημόσια φιγούρα. Δημόσια φιγούρα, ναι. Όπου επιδέχεται σχολιασμού, κανείς δεν είναι τέτοιο. Δύο χρόνια τον σχολιάζω τώρα τον Justin Bieber. Εντάξει, Μερούλα, όμως ενδιαφέρει τον κόσμο. Έχει τους περισσότερους followers στο Twitter. Και εγώ. Δεν κάνω έτσι. Είναι Justin Bieber και στη δεύτερη θέση είναι η Mary Regina. Έβγαλε όμως ο Justin Bieber ένα καινούριο βίντεο κλιπ. Γιατί δεν μιλάμε για τον Justin Timberlake, δηλαδή. Με τον Ludacris. Έτσι, υπάρχει ένας λόγος συγκεκριμένος που δεν μιλάμε. Για να αρχίσει πάλι τα αγόρι μου εσύ. Το ξέρεις ότι το Ludacris παλιά τον έχω πει Ludacris. Εντάξει, έκανα ένα λάθος. Ήταν μια αδύναμη στιγμή. Εδώ είπα στην αναμετάδοση του Paola Paolo. Coelho. Όντως. Και αποσπάσματα βέβαια από τα live του, έτσι. Ναι, να τα δούμε τα αποσπάσματα, σας παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικά. Το βίντεο κλιπ αυτό είναι για το Around the World. Το τελευταίο του single που συνεργάζεται με το Ludacris. Ωραίο τραγούδι, μ' αρέσει. Μπα, είπες κάτι καλό για τον Justin. Δεν έχω πρόβλημα με τον Justin. Απλά θέλω να τον αφήσετε λίγο ήσυχο. Justin, όχι Justin. Για τον Justin. Για τον Justin και τον Paolo. Θέλω λίγο Justice για τον Justin. Justice δεν υπάρχει. Justice δεν υπάρχει σε αυτή την κοινωνία, γιατί καταρχήν έχει εκπομπή ο Ηλίας Φραγκούλης. Καλά. Και πέρα από το ότι έχει εκπομπή, έχει και ενότητα σε άλλη εκπομπή. Που αυτό κάνει ακόμα πιο δυσχερή τη θέση του. Τι εννοείς, ότι έχει μια δική του και έχει και μια στη δικιά μας. Έχει κι αλλού. Βέβαια, είναι καταρχήν διπλοθεσίτης, τριπλοθεσίτης και διπλοβαρδίτης. Γι' αυτό έχουμε πρόβλημα με τα χρήματά μας, αυτός τα παίρνει όλα. Βέβαια αυτός. Μας μένει και τίποτα σε εμάς. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι με έχει πιέσει πάρα πολύ ο Ηλίας. Τι πέσει. Με έχει πιέσει πάρα πολύ ο Ηλίας και σκέφτομαι πολλά πράγματα. Ίσως να μην τον ξαναφήσω να μπει μέσα στο κανάλι. Θα πρέπει να του δώσεις τη δική του ποινή. Ναι, θα του τη δώσω. Ναι, αυτό που θέλει. Τι θέλει. Πάμε να δούμε. Το PR team του Anne Frank House απάντησε θετικά σε σχέση με το όλο controversy του σχολείου του Justin Bieber στο βιβλίο των επισκεπτών του Μουσείου Παύλα Σπιτιού της Anne Frank στο Άμστερνταμ. Το μικρό βλαμμένο αποκάλεσε τη μακαρίτισα καλό κοριτσάκι και το αποτελείωσε με την ατάκα «Θα μπορούσε να ήταν και Bieber». Οι άλλοι παλιόγυφτοι, αντί να τον κράξουνε, δήλωσαν πως τους χαροποίησε και η επίσκεψη και τα λόγια του μικρού βλαμμένου, διότι προφανώς θα χεστούν στο τάλιρο από τα άλλα μικρά βλαμμένα που θα θέλουν να δουν και εκείνα το σπίτι της Anne Frank. Εβραίοι. Ένα περιοδικό ονόματι Star, κάπου στο διάολο στον κόσμο, ανακήρυξε τους 20 πιο μισητούς Star του Hollywood και το νούμερο 1 λίγο ήθελε για να με κάνει να γραφτώ συνδρομητής του. Την Gwyneth Paltrow επέλεξαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Λαμπάδα στον boy τους από μένα και τέτοια. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Το top 5 ήταν το εξής. Νούμερο 5, Catherine Heigl. Νούμερο 4, John Mayer. Νούμερο 3, Jennifer Lopez. Νούμερο 2, Kristen Stewart. Και νούμερο 1, Gwyneth Paltrow. Πάντα τέτοια. Η Κριστίνα Αγγιλέρα άλλαξε γειτονιά και έπιασε σπίτι, χεστήκαμε, δίπλα από του Charlie Sheen στο Beverly Hills. Τι περιλαμβάνει? 6 κρεβατοκάμαρες, 8 μπάνια, βιβλιοθήκη, μπαρ, screening room, salt water pool με αλάτι, σπα, γκαζίμπο και bath house για να παπαριάσει. Έτσι για να σου κάτσει η μπουκιά στο λαιμό ένα πράγμα. Βάζεσαι τώρα συναγερμό στο σπίτι, γιατί θα μπουν να σου πάρουν και τα σίδερα του μπαλκονιού για scrap, έτσι που πάμε εδώ πέρα. Βρετανική εταιρεία φροντίδας μαλλιών μηνύει την Katy Perry γιατί την είχε κλεισμένη με συμβόλαιο 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων και τώρα τους φαίνεται πεσμένη η δημοτικότητά της και ούστα από εδώ μωρίς καρταδούρα θα τα σκίσω τα χαρτιά, φέρε πίσω τα λεφτά και η Perry θέλει να κρατήσει κάτι ψωρο 2 εκατομμυριάκια για τον κόπο της και τραβάτε με κι ας κλαίω.
από το μαλλί. Το διαβάζω όπως ακριβώς μου το μετέφεραν και το είδα, με τα ίδια μου τα μάτια. Στο σφυρί η άγνωστη φωτογραφία της Αντζελίνα Τζολί με άλογο να φυλά το γυμνό της στήθος. Τέτοια έκανε στα 27 της. Η τιμή που θα πιάσει μάλλον θα ξεπεράσει τα 40.000 ευρώ, γιατί είναι και του Λασαπέλ. Δεν τη βουτήξαν από το Instagram κανενός χαροκαμένου. Είχα κόκκινο μουσάκι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου. Δήλωσε η Drew Barrymore. Μια φωτογραφία δεν τράβηξες, μωρή κακομήρα, να κάνουμε κι εμείς το τρελό κάζο. The humanity. Sold out η πόρτα του σπιτιού στο οποίο μεγάλωσε ο Paul McCartney. Όχι όποια και όποια, η εξώπορτα. Κάποιος ψυχοπαθής έδωσε 5.000 λίρες για να την κάνει δική του. Αυτά είναι μεμοραμπίλια. Άντε τώρα να βρουν και κανένα πόμολο από το παιδικό του υπνοδωμάτιο. Αυτό μ' αρέσει. Είναι φάση το αγόρι. Μέρη, σε παρακαλώ. Είναι φάση το παιδί. Μέρη, δεν χρειάζεται να μου τραγουδάς. Δηλαδή τόσο πολύ με γουστάρεις. Όχι εσένα. Ποιον? Οποιονδήποτε άλλο εκτός από εσένα. Μάλιστα. Οκ, Μέρη, να ξέρεις ότι... ότι έχει ραγίσει η σχέση μας. Μέρη, έχει ραγίσει. Έχει ραγίσει το γυαλί. Κάνε κομπούλα. Τα μόνος. Μικρόφωνα, τα μικρόφωνα τσουγκράνε. Δεν μπορούμε να αγκαλιαστούμε τελικά σε αυτήν την εκπομπή. Δεν μπορούμε να χουφτωθούμε. Μου πέσε και το σπιθένι. Δεν νιώθει το χέρι μου που ανεβαίνει. Όχι. Α, εντάξει, okay. Καλή, σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, συνεχίζουμε αυτή την εκπομπή κόλαφος. Για πες, εδώ θα κάτσω τώρα όλο το όνειρο. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Έτσι είναι πολύ καλύτερα να σου πω, γιατί ακουγόμαστε στερεοφωνικά. Ναι, για πες. Και. Λοιπόν, και θα παρουσιάσουμε τις αλτερνατίβες και άλλες. Τις άλλες αλτερνατίβες. Ακριβώς. Σαν πρώτη είδηση διαλέξαμε το νέο social network που η Μέρη έχει ήδη... Έχω ξετρελαθεί, παιδιά, γιατί το έχω... είμαι 100 χρονών. Ακριβώς. Έχει ήδη κάνει profile. Είναι το GrandsNet, το οποίο είναι το πρώτο social network για γιαγιάδες. Θες να σε χουφτώσω λίγο. Ναι, χουφτώσε εμένα, θα τις χουφτώσω. Αχ, με χουφτώσε, παιδιά. Παιδιά, με χουφτώσε κανονικά αυτό το άτομο εδώ πέρα, δίπλα το ανώμαλο. Άκου να δεις τώρα αυτό το site τι γίνεται. Πες. Πώς είναι το Facebook που κάνεις like, share και... Δεν με νοιάζει, εγώ είμαι αθάνατη, απέθαντη. Είμαι ο Highlander, Δημήτρη, δεν το ξέρεις. Πραγματικά. Αυτό όμως το site σου δίνει και άλλες δυνατότητες. Όπως. Όπως παραδείγματος χάρη να μοιραστείς με τις φίλες σου γιαγιάδες άλλες συμβουλές για gardening, πώς το λένε στην Ελλάδα. Εμείς κάνουμε πολύ gardening εδώ. Αυτό. Για τον κήπο δηλαδή πράγματα. Συνταγές μαγειρικής. Για το σεμεδάκι, αν είναι καλό το στραβοβελονιά. Ναι. Διότι. Άλλο. Παραμύθια για τα εγγόνια. Γκομενάκια δεν μπορούμε να ρίξουμε. Και βέβαια τώρα άμα. Ελπίζω για τη Μέρη. Αρχικά όλες οι μπύλες είναι μέσα στην γλάστρα. Έχει ξεφύγει τη γλάστρα. Το κιούπι. Εδώ πέρα. Το κιούπι. Και επίσης, αν και λαγκάρεις τώρα. Αν και λαγκάρεις τον παππού του Κωστάκη που είναι απέναντι. Παππούλε. Του Κωστάκη απέναντι. Μπορείς να τους κάνεις share μια φωτογραφία σου και αυτός να κάνει like. Μπορώ να βγω στον παππούλε απέναντι να φωνάξω. Στον παππούλε. Παππούλε. Λοιπόν. Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε αυτήν την εκπομπή. Παιδιά, τι με έπιασε κάποιο. Τι σε έχει πιάσει, παιδιά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν το σχολιάζω. Θες να δούμε όμως ένα βιντεάκι ναι, από μία 90χρονη που εγκαινιάζει. Θα συνεχίσει πολύ αυτό. Λοιπόν, που εγκαινιάζει τη νέα κονσόλα. Ποια κονσόλα? What is... She's good. Βλέπει. Είναι το Oculus. Oculus. Oculus Rift, ρε μάνα μου πια. Αυτό. Και είναι κονσόλα για 3D. Αυτή είναι η γιαγιά του Παύλου, να ξέρετε. Αλήθεια. Πόλτον λένε αυτό. That's pretty cool, right? Τι βλέπει η γιαγιά όμως. Βλέπει αυτό εδώ τα τοπία, βλέπει διάφορα παιχνίδια. Τι φασάρα περνάει. Της αρέσει άρρωστα. Ναι, της αρέσει απλά άρρωστα, περισσότερο από το άρρωστα. Έλα μου, ρε γιαγιάρα. Καταλαβαίνεις, δεν είναι μια σούπερ γιαγιά αυτή. Αρχικά θέλω να το φορέσω εγώ αυτό, να δω τι έχει μέσα. Καταρχήν μπορεί να είναι πολύ καλό για τον ήλιο. Μπορεί να παίξει ό,τι θέλει μέσα εκεί. Τα πάντα. Εκτός από λιβάδι. Εκτός. Διαλέγεις και το τοπίο. Μπορεί να είναι και θάλασσα. Εντάξει. Αμμουδιά. Τι θέλεις. Τώρα που το ξεκαθάρισες. Εντάξει.
Θα διαλέξω και εγώ αυτό που θέλω. Το automatic link που βρήκε τι είναι. Αυτό ακριβώ. Γιατί το ήθελα εγώ αυτό το πράγμα. Επειδή μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο, μου το έχουν σπάσει τρεις φορές. Υπάρχει ένα application για εσάς που το ζείτε αυτό το πράγμα. Γιατί να τα λέμε, το κέντρο της Αθήνας έχει ένα πρόβλημα. Ότι έχει, έχει. Που σου προσέχει το αμάξι. Κατεβάζει το application και σου λέει το application τώρα. Ναι. Έχει βενζίνη. Όχι, δεν έχω. Έχει λάδια. Δεν έχω. Νερό. Δεν έχω τίποτα. Τι άλλο έχει, με το αυτοκίνητο. Μόνο αυτό. Τα καθίσματα. Μόνο τα καθίσματα. Σε ενημερώνει για το τι σημαίνει το αυτοκίνητο όσο το κολλάς εκεί. Ναι. Συνδέεται με το smartphone σου αυτό ναι. Και σου δίνει λεπτομερή στοιχεία για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί. Έρχεται ο ληστής με το λωστό, σου λέει. Έρχεται ο ληστής με το λωστό. Ναι, there is a thief out there. Come on, Mary. Πανέξυπνο. Leave the cocktails and go to your car. Και πόσο κοστίζει, δηλαδή είναι. Μπορώ και εγώ να το αποκτήσω. Είναι πανάκριβο. Να μιλήσω με κάποιον αντιπρόσωπο, δεν ξέρω πόσο κοστίζει. Και το βάζει και είναι όλο safe, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία. Είναι σαν τον kit. Η τεχνολογία όμως κάνει θαύματα, ε. Το πρόλαβες εσύ τον kit. Τον kit όχι, σε DVD. Δεν βγήκε ποτέ. Σε παρακαλώ, δεν θέλω τα γκουχου γκουχου. Να σας χτυπήσω στην πλατούλα, τι σας στάθηκε. Το κόκαλο που ψάρι, αν σου σταθεί, σου κάνει μια τεράστια ζημιά. Με ψωμί το βγάζεις. Με το ψωμί. Με ψύχα από το ψωμί. Με ψύχα. Μην πω και τίποτα άλλο και δεν θέλω. Τέλος πάντων, για να αποφύγω μερικά τι πράγματα. Ας περάσουμε στο κόκκινο χαλί του Mad Walk 2013 με Coca-Cola Light που έλαμψε, άστρεψε, όλοι οι επώνυμοι πέρασαν από εκεί. Βρόντιξε. Πάμε. Θα μπορούσα να το soundtrack μου, να προχωράω στον δρόμο. Να τραγουδάς. Να προχωράω στον δρόμο και προχωράω να ακούγεται My milkshake brings all the boys in the yard. Ακριβώς και okay. Να πετάγονται τα αγόρια από εδώ και από εκεί. Όχι τώρα δεν πετάγονται. Να τα λέμε και αυτά. Όχι τώρα δεν πετάγεται, έχεις χαρέμι να πούμε. Αυτό είναι. Τα μεγαλύτερα χαρέμια. Εκεί στην Ανατολή. Κάθε ένα μήνα και μια κόλλα Α4 παραπάνω. Άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Τι έγινε. Εγώ έχω μείνει στην Α3. Εσύ το επέλεξες. Τη σελίδα. Εσύ το επέλεξες. Εγώ το επέλεξα. Να κάνεις τώρα. Anticipation Index. Πώς το περιμένατε, παραδεχτείτε το. Πόσο πολύ περιμένετε αυτή την ερώτηση. Πες μου εσύ, πόσο περίμενες το καινούριο τρέιλερ του Hangover. Το περίμενε είναι η αλήθεια. Ναι, γιατί εσύ, εγώ δεν το περίμενα. Δεν μ' άρεσε το 1 ή το 2. Ούτε εμένα. Μήπως μ' άρεσε το 3. Για το 1 εμένα μου άρεσε, το 2 δεν μ' άρεσε καθόλου. Στο 1 είχα κοιμηθεί. Αυτή τη φορά δεν έχουμε γάμο, έχουμε κηδεία. Αβε Μαρία. Τον Εξαρχάκο μου θυμίζει αυτό. Να πούμε ότι η πρώτη ταινία έφτασε στα 500 εκατομμύρια δολάρια στις πράξεις παγκοσμίως. Η δεύτερη κατάφερε να τα ξεπεράσει. Οπότε φανταστείτε τι έχει να γίνει με αυτή. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ μεγάλο fanbase το Hangover. Είναι και ο Γαλιφιανάκης τώρα στη μέση, παιδιά. Όπου είναι ο Γαλιφιανάκης, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Εγώ και το Γαλιφιανάκη τα βλέπω. Ο οποίος θα είναι και host στο επόμενο Saturday Night Live, να σου το πω για όσους ενδιαφέρονται. Ναι, ναι, στο επόμενο. Καλά, εντάξει, ο Bradley Cooper τώρα δεν με χάλασε. Με την αλήθεια, έχει στάσει σε αυτό το σκαλοπάτι που δεν έχει γυρισμό. Όχι, σπάτο. Τίποτα, δεν έχει, δεν έχει. Μελίσσα Μακάρθη Θεάρα. Πες μου ότι ερωτεύεται ο Γαλιφιανάκης σε αυτήν την ταινία. Εντάξει, φανταστείτε τι έχει να γίνει Μακάρθη. Αν ερωτευτεί ο Γαλιφιανάκης. Και αυτή φαντάζομαι είναι η τελευταία συνέχεια της. Ναι, τώρα μην το κάνουμε και Ben Hur. Και άρχοντα του δαχτυλιδιών. Οκ, μια χαρά. Δεν ξέρουμε τώρα, δεν ξέρουμε ακριβώς πότε θα βγει, πιστεύω. Εντάξει, θα βγει κάποια στιγμή. Θα βγει. Και όταν βγει, να πάτε να το δείτε. Θα μας πάρουν τηλέφωνο. Μπορεί να το ξαναπαίξουμε όπως με το Iron Man που έχουμε παίξει και τα 27 διαφορετικά τρέιλερ. Και βέβαια, θα παίξουμε τώρα βγει και το 27ο. Αλλά πριν δούμε το 27ο. Έχει ξαναπαίξει Iron Man σε αυτή την εκπομπή. Μέρη, καταρχήν δεν θα ήθελα να τσακωθούμε για μια ακόμη φορά. Έτσι και ξαναπαίξει Iron Man. Φτάνει. Έτσι και ξαναπαίξει Justin Timberlake και Ryan Gosling. Όλα. Και όλοι αυτοί οι ξανθόψηρες, οι άσχημοι, ατάλλατοι εκεί τη γυραιά Αλβιώνα. Κλείστο. Πέτα μαύρο βίτονα, πέτα μαύρο τίτλους τέλους. Πεθαίνω, πεθαίνω. Πραγματικά ίδρουσα. Σου κάνουν όλα τα χατήρια. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα κούνημα τους κάνει. Ήταν το ωραιότερο δώρο πραγματικά. Του κόσμου. Τρέχετε από βίτονα... πίσω τις αγατάκια. Βίτονα, δεν ήθελα να ήμασταν φίλοι μέχρι κάποιο Όχι, καιρό. Όχι, λυπάμαι για σας. Λυπάμαι. Για αλλά τα παντελόνια που φοράτε. Πάμε λίγο, 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 λίγο. Λοιπόν, εγώ θέλω ένα τσιφτετέλι να μου βάλετε. Μην τολμήσετε. Διαλέξτε. Μην τολμήσετε. Κάτσε να τα πω λίγο εδώ μόνοι μου. Ένα τσιφτετέλι, ένα λαϊκό, γιατί είμαστε παιδιά από τα δυτικά εμείς. Σιγάρι μαζονάκι. Ακριβώς. και πριν. Την ίδια στην κοκκινιά. Πριν περάσουμε στο μουσικό χαλί, να πάμε να δούμε και το νέο τρέιλερ από την ταινία Hunger Games.
Βγαίνει και δεύτερο. Βγαίνει και δεύτερο. Βγαίνει και δεύτερο. Τι βγαίνει, παιδιά. Και η Jennifer Lawrence τώρα έχει πάρει από την πλευρά του κακού. Δεν τη θέλω. Και προσπαθούν αυτή. Οι καλοί να την καταπολεμήσουν και να τη σκοτώσουν. Δεν τη θέλω την Jennifer Lawrence. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και ψηφίστηκε η επιδραστικότερη καλλιτέχνη από το περιοδικό Time. Τι επίδρασε. Μέρι, μην μιλάς έτσι για την Jennifer. Δεν μου αρέσει, δεν βρίσκω λίγο κάπως. Στραβώ. Στραβώ. Στραβοκάνα. Στραβομούρα. Στραβομούρα. Κοντά έπεσες. Βρίσκω λίγο περίεργη. Αλλά ο κύριο Sutherland πολύ μου αρέσει. Κάτι στραβό, τα φρύδια τη μάλλον στραβά. Να πούμε ότι η ταινία αναμένεται στι Αμερικανικέ αίθουσε 22 Νοεμβρίου. Άρα εδώ θα αργήσει, τέλει. Παίζει και ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν. Που σα ναι. Είναι η προσθήκη του στο cast. Καλά κάνετε και τον προσθέσαν στο cast. Θέλουν να την εξοντώσουν, Μέρι. Και εκείνη δεν ξέρει τίποτα. Η άμερη Τζένιφερ που τόσο αγαπάμε το κοριτσάκι. Γιατί όμως να εξοντώσουν. Θα πάει σαν το γουρούνι στο σακί. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Τα είχε φτιάξει με αυτόν. Με αυτόν. Ναι, με αυτόν ήτανε. Δεν θυμάσαι που κερδίσαν στους αγώνες. Δεν ήθελε όμως έναν άλλον. Ήθελε έναν άλλον. Πού πήγε, πέθανε ο άλλος. Όχι. Τη θέση του πήρε ο Τζένιφερ ο Χόφμαν. Εγώ αλλά βασικά, τι χαμούλης έχει γίνει εδώ. Θέλω να εξοντώσω τον παρουσιαστή των Χαγγελίων. Φτάνει, παιδιά. Θυμάσαι έναν εκνευριστικό τύπο. Ποιος τον έκανε τον παρουσιαστή. Που ήταν με... Είμαι ανεβασμένος, στα σύννεφα πετάω. Όταν αγκαλιά μου, μωρό μου σε κρατάω. Είμαι ανεβασμένος... Αυτό είναι το Breaking Bad. Μερούλα μου. Πες μου, μερούλα μου, τι θέλεις να μου πεις, μη σφίγγεσαι. Σφίγγω. Βγάλε τα από μέσα σου. Τα δόντια μου τρίξανε. Βγάλε τον οχετό σου, πες. Τι. Είδες με τη μίσος, χτύπησα το στυλό. Είδα, πραγματικά λύγησε όλο το τραπέζι. Εντάξει, παιδιά, αυτά ήταν και σήμερα. Εγώ φεύγω. Αυτά ήταν. Δεν θα τους αφήσουμε όμως έτσι. Γιατί έρχονται τα υπόλοιπα live acts που είδαμε στο φετινό μαγικό Mad Walk by Coca-Cola Light. Και θα τα πούμε πάλι αύριο, Κυριακή, να είστε εδώ 11 με 12 ακριβώς. Θα σας μετρήσουμε. Γεια σας.